Αρχικά θα ήθελα να μιλήσουμε για το εργοστάσιο πριν το αναλάβετε εσείς. Δηλαδή, ποιο ήταν το αντικείμενο εργασίας του, τι παρήγαγε, πόσοι εργάτες δουλεύανε σε αυτό και γιατί το κλείσανε οι ιδιοκτήτες. Πριν το αναλάβουμε εμείς, πρέπει να σας πω ότι το είχαμε κατελημένο για αρκετό διάστημα. Μιλάμε για μέχρι τον Ιούλιο του 2011. Πιο μπροστά υπήρχε η ιδιοκτησία που το έκανε το κουμάντο της. Και το έφερε εκεί που το έφερε. Δούλευαν 70 άτομα. Mm-hmm. Παρήγαγε μαζί με την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό. Παρήγαγε δομικά υλικά και βελτιωτικά πάνω στην υποδομή. Είχε ένα πολύ καλό όνομα στην αγορά όσον αφορά τα προϊόντα και μια πολύ καλή δυναμική μέσα στην αγορά. Εμείς έχουμε βάλει στοιχεία σε αυτό, ας πούμε, έχουμε συμπληρώσει τα στοιχεία, τους συλλογισμούς όλα που αποδεικνύουν ότι ήταν μια υγιή επιχείρηση. Ξαφνικά, ενώ ήταν εμπλεγμένη ας πούμε, και με τη Φίλκερ Αμ Τζόνσον, που είναι η μητρική της Βιομιέ, όταν πήγε σε κατάσταση πτώχευσης η Φίλκερ Αμ, εκεί άρχισαν να αντιδρούν οι εργαζόμενοι της Φίλκερ Αμ και βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, πρέπει να πούμε, με κοινή εμπορική είσοδο. Εκεί οι εργαζόμενοι της Φίλκερ Αμ, αντιδρώντας ότι γινόταν, έκλεισαν την εμπορική είσοδο. Και παράλληλα μπήκαν και στα γραφεία και κατέβασαν όσο κόσμο δούλευε, είτε στα δικά μας είτε στα δικά τους. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση του να συνεχιστεί η εργασία. Uh-huh. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι άρχισαν κάποιες δυσκολίες. Εκεί δεν μπόρεσε να κάνει. Δεν στάθηκε στο ύψος της η πρώην ιδιοκτησία και η εταιρεία εγκαταλείφθηκε απλώς. Αυτό έγινε. Φοβηθήκαν και φύγαν, πήγαν στα σπίτια τους. Από εκείνη τη στιγμή εμείς προσπαθούμε με κάθε μέσο. Δηλαδή, για να καταλάβω, η μητρική εταιρεία είχε το πρόβλημα με το ιδιωτικό. Ναι. Όχι η ίδια η Βιομέτ. Όχι, Βιομέ. Όχι η ίδια Βιομέ. Η μητρική εταιρεία. Πώς αντέδρασαν οι πρώην ιδιοκτήτες, νομικά νομίζω ότι εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες της εταιρείας, πώς αντέδρασαν όταν έμαθαν ότι ξανά άνοιξατε την επιχείρηση κάτω από το δικό σας έλεγχο? Νομικά δεν είναι ιδιοκτήτες, γιατί η ιδιοκτησία ανήκει οι μετοχές του. Η πλειονότητα των μετοχών είναι στη μητρική, στην πτωχευμένη μητρική. Κατέχουν μόνο το 0,1%. Αυτή είναι ελληνική ή ξένη πτωχευμένη μητρική? Πολυεθνική. Πολυεθνική. Ναι. Δηλαδή είναι η οικογένεια Φιλίππου και κάποιοι Εγγλέζοι, ας πούμε. Οπότε είναι πολυεθνική. Αρχικά το μόνο που έκαναν είναι να στείλουν μέσω της εφημερίδας ένα μήνυμα ότι θα αντιδράσουν. Mm-hmm. Φυσικά έχει περάσει, πάμε για τους 2 μήνες και δεν είδαμε ούτε ένα εξώδικο. Αυτό είναι καλό. Μα δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αντιδράσουν. Δεν έχουν τίποτα. Δηλαδή το νομικό, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας είναι στον αέρα, δεν καταλαβαίνω αυτό. Ναι, είναι, ακριβώς είναι στον αέρα. Γιατί σας λέω ότι οι συμμετοχές της κατέχει η μητρική, αλλά μηχανήματα τα έχουμε σε κατάσχεση εμείς, σε συντηρητική κατάσχεση. Πρώτες ύλες με ασφαλιστικά μέτρα πάνω μας. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα έχουμε πάνω. Έχετε ήδη νομικές αποφάσεις. Δικαστικές αποφάσεις που μας επιτρέπουν να κατέχουμε κάποια πράγματα από εκεί μέσα. Α, γιατί αυτό, ποιος είναι ο λόγος? Γιατί μας χρωστάει ένα σωρό λεφτά. Από εκείνη τη στιγμή μας χρωστούσε ήδη 2,5 μήνες τότε που τα παράτησε και από εκεί και πέρα όλα αυτά μετράνε. Δηλαδή έχουν μαζευτεί τώρα ένα τεράστιο ποσό, πάνω από 2-2,5 εκατομμύρια στους εργαζόμενους. Αποχρωστάει η εταιρεία στους εργαζόμενους. Η εταιρεία στους εργαζόμενους. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πάρει κάτι η εταιρεία από εμάς. Εμείς μπορούμε να πάρουμε από αυτήν. Είχα διαβάσει κάποιες συνεντεύξεις σου που ζητούσες να γίνει κάποια νομοθετική παρέμβαση, κάποια αλλαγή στην νομοθεσία που να περάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε εσάς. Καταλάβα λάθος, σωστά? Όχι, αυτό ακριβώς ζητάμε και αυτό συνεχίζουμε να ζητάμε. Φυσικά, καταρχήν δεν το ζητάω εγώ, το ζητάει η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Εγώ είμαι απλώς εκπρόσωπος των εργαζομένων. Mm-hmm. Έχουμε καταργήσει τα πάντα, γι' αυτό κάνω μια μικρή διευκρίνηση, μια παρένθεση. Και το ζητάει η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Αυτό είναι απόφαση. Και ζητήσαμε ακριβώς αυτό να αλλάξει το πλαίσιο. Να αλλάξει όλο το νομοθετικό πλαίσιο περί πτωχεύσεων και τα τιάφτα και να περάσουν τα εργοστάσια στα χέρια των εργαζομένων εφόσον μπορούν να τα λειτουργήσουν και εφόσον θέλουν οι γενικές συνελεύσεις. Mm-hmm. Και εμείς είχαμε ένα τέτοιο πλαίσιο για να το λειτουργήσουμε και έτσι προχωράμε. Ζητήσαμε ακριβώς αυτό, να κατέχουμε το εργοστάσιο, τα μέσα παραγωγής και να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε. Άρα, έχετε ένα αίτημα στην πολιτεία για αλλαγή νομοθεσίας? Έχουμε πολλά αιτήματα. Για πες μου μερικά από αυτά. Μερικά από αυτά είναι όσον αφορά και τη χρηματοδότηση, όσον αφορά πολλά άλλα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Στο τελευταίο ραντεβού, χτες που έγινε, μας έκανε και μια πρόταση η πολιτεία στο πώς να το λειτουργήσουμε με έναν νόμιμο τρόπο, με αυτό ακριβώς που λέμε εμείς, το να αναλάβουμε χωρίς τα χρέη της προηγούμενης ιδιοκτησίας. Ναι. Ξεκάθαρο.
Μας έκανε μια τέτοια πρόταση. Πώς αντιμετωπίζετε την πλευρά της κυβέρνησης, πώς αντιμετωπίζετε την πλευρά του Υπουργείου και την κυβέρνηση τα αιτήματά σας? Κοιτάξτε, το Υπουργείο έχει, που κατεβαίνουμε στο Υπουργείο από πολύ καιρό τώρα, κατεβήκαμε τις 15 Οκτωβρίου με το πρώτη φορά που κάναμε γνωστά τα αιτήματα στο συγκεκριμένο Υπουργείο και από τότε κατεβαίνουμε συνέχεια και πιέζομαι στο να γίνει μια κατάσταση τέτοια. Φυσικά τώρα άρχισε να πιέζεται πάρα πολύ και άρχισε κατά πάσα πιθανότητα να θέλει να βγάλει μια λύση για να σταματήσει να πιέζεται τόσο πολύ. Έτσι λέμε εμείς. Πιέζεται συνολικά από πολιτικές δυνάμεις, από την κοινωνία, από παντού. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να μην βρει μια λύση. Ας έρθουμε τώρα στα πιο ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείται το εργοστάσιο. Θα ήθελα να μάθω δηλαδή πώς παίρνονται οι αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το εργοστάσιο και το τι θα παράγει. Γιατί διαβάζω εδώ το σύνθημά σας που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορείτε εσείς, μπορούμε εμείς. Πώς λοιπόν λειτουργείτε? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ένας τρόπος λειτουργίας μιας επιχείρησης, ξέρουμε πώς είναι, υπάρχει ένα αφεντικό, δίνει τις εντολές στα στελέχη, τα στελέχη βάζουν στους εργοδηγούς και εργοδηγοί στους εργαζόμενους. Ξέρετε πώς γίνεται. Ο τρόπος λειτουργίας που κάνουμε εμείς είναι ακριβώς το αντίθετο. Μπαίνουν οι προτάσεις μέσα στη Γενική Συνέλευση, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και πηγαίνουν εντολές προς τα πάνω ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσει με τον τρόπο που θέλει η Συνέλευση αυτή τη φορά. Όλοι οι εργαζόμενοι. Και αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας μας. Τώρα, όσον αφορά το σύνθημα που λέτε, είναι το πρώτο που βγάλαμε. Έχουν βγει και άλλα από εκεί και πέρα. Αυτό που ξεκινήσαμε, γιατί λέμε ότι εφόσον δεν μπορείτε να δουλέψετε εσείς, εμείς μπορούμε και αυτή τη στιγμή δείχνουμε ότι αυτό ακριβώς, ότι μπορούμε και θέλουμε να τα καταφέρουμε. Οι αποφάσεις παίρνονται από κοινού, παίρνονται από την Γενική Συνέλευση. Έτσι λειτουργεί το Σωματείο, έτσι θέλουμε να λειτουργήσει και η επιχείρηση. Να αποφασίζουν όλοι οι εργαζόμενοι. Φυσικά έχουμε πει ότι ο κάθε ένας εργαζόμενος που θα συμμετέχει θα έχει μια μετοχή. Μετοχή δεν είναι τίποτα άλλο από το δικαίωμα της ψήφου. Δεν είναι κανένα άλλο δικαίωμα. Και αυτό το δικαίωμα θα παραμένει στη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση αποχωρήσεως και η Γενική Συνέλευση πάλι θα αποφασίζει πού θα το δώσει. Και λέμε κανένας μέτοχος μη εργαζόμενος, κανένας εργαζόμενος μη μέτοχος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα και φυσικά και απόλυτη ριζοσπαστικότητα στους μισθούς. Ισότητα στους μισθούς σε όποια θέση και αν βρίσκεται. Κυκλικό να μπαίνουν όλοι σε όλες τις θέσεις για να μπορούν να αποκτούν την εμπειρία και να έχουν την άποψη για να παίρνουν θέση στη συνέλευση και να είναι και σοβαρή αυτή η σκέψη που θα βγάλουν προς τα έξω. Και καταλαβαίνετε ότι έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έτσι λέμε εμείς ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Τώρα αυτό θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Γιατί δεν φτάνει να το λέμε, πρέπει να το κάνουμε. Εμείς είμαστε σίγουροι πάντως πως μπορεί να προχωρήσει. Ναι, αλλά εδώ θα σου έλεγε κάποιος ότι μια επιχείρηση, μια και αναφέρθηκες πώς λειτουργεί, πώς ξέρουμε να λειτουργεί, έχει κάποιους τεχνοκράτες, κάποιους επιστήμονες, οι οποίοι αποφασίζουν, τεχνοκράτες βασικά όχι, που αποφασίζουν τι θα παραχθεί, πώς θα παραχθεί, σε τι ποσότητες, που κάνουν κάποιο προγραμματισμό σε σχέση με το τι επενδύσεις θα γίνουν στο μέλλον. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται είτε μέσω ενός διοικητικού συμβουλίου με επιστημονικό προσωπικό, τεχνοκρατικό προσωπικό που βοηθάνε στη λήψη αποφάσεων. Σε εσάς πρακτικά πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί αυτό το αντικείμενο που έχετε απαιτεί και μια τεχνογνωσία. Γι' αυτό σε ρωτάω. Τεχνογνωσία απαιτείται για να παραχθεί το προϊόν. Σίγουρα θα θέλει και μια πολιτική στο να πουληθεί. Έχουμε ανθρώπους δίπλα που μας βοηθάνε. Υπάρχουν πολιτές, πρώην πολιτές, απολυόμενοι που θέλουν να βοηθήσουν. Και αυτοί θέλουν να βοηθήσουν στο να ανεβεί και να αποκτήσει μια πόσα σε αυτή τη διδρία. Οπότε δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Λέμε, υπάρχει και το κίνημα που θέλει να βοηθήσει είτε με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και βοηθάνε πρακτικά, είτε με το να μπορέσουν να προωθήσουν το προϊόν έστω και πόρτα-πόρτα, κινηματικά. Καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Μπορεί και βοηθάει και το κίνημα σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Σε επίπεδο μακροπρόθεσμων στρατηγικών, με την έννοια πώς θα παραχθούν τα προϊόντα, νέα προϊόντα ίσως κλπ., υπάρχει κάποια βοήθεια σε αυτό το επίπεδο? Υπάρχει κάποια βοήθεια. Καταρχήν μας βοηθάνε άνθρωποι στο να τεκμηριώσουμε μια συνταγή που έχουμε αποφασίσει να βγάλουμε νέα προϊόντα. Υπάρχουν άνθρωποι έξω από εμάς, γιατί αυτοί που είχαμε δεν θέλουν να συμμετέχουν. Δεν θέλουν να συμμετέχουν επί το παρόν, λέμε. Γιατί είμαστε σίγουροι, όταν αρχίσει το εργοστάσιο να δουλεύει κανονικά και στις νόμιμες διαδικασίες, θα ξαναγυρίσουν όλοι, γιατί δεν θα μπορούν να βρουν δουλειά. Αυτοί που είναι άνεργοι τουλάχιστον, θα ξαναγυρίσουν. Εκτός από τους υψηλά ιστάμενους που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο, που δεν τους θέλουμε εμείς. Την εκκίνηση του εργοστασίου την έχουμε χωρίσει σε τρεις φάσεις.
Η πρώτη φάση είναι αυτή που λέμε ότι θα ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που υπήρχαν από την προηγούμενη διοίκηση. Τα έχουμε, συγγνώμη, με ασφαλιστικά μέτρα πάνω μας και λέμε ότι θα τα ελέγξουμε. Όσα αξίζουν, τα κατέσχουμε. Αυτό που είναι σε στόκ, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τα κατάσχουμε και τα βγάζουμε σε πληστηριασμό. Mm-hmm. Φυσικά έχουμε βγάλει αρκετά προϊόντα που έχουν λήξει και είναι για πέταμα, αλλά υπάρχει και ένας αριθμός, όχι μεγάλος, αλλά υπάρχει, που μπορεί να πάει προς πώληση, προς τον πληστηριασμό. Στη δεύτερη φάση του αγώνα, και εφόσον έχουμε αποκτήσει χαρτιά, λέμε ότι βγάζουμε νέα προϊόντα χαμηλής χρηματοδότησης, που μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε κι εμείς. Και ήδη υπάρχουν προτάσεις και από άλλους για να χρηματοδοτήσουν, να προπαραγγείλουν, να προπληρώσουν κάποια προϊόντα από αυτά. Καταλαβαίνετε ότι μόλις νομιμοποιηθούμε, τα βγάζουμε αμέσως και έχουμε αμέσως μια αγορά ανοιχτή, όχι τόσο όσο τα προϊόντα που βγάζαμε, αλλά τουλάχιστον θα μπορούμε να επιβιώνουμε για ένα μεγάλο διάστημα. Και στην τρίτη φάση του αγώνα μας, μετά τη χρηματοδότηση, λέμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη παραγωγή για να απασχολήσουμε γύρω στα 65 άτομα, που είναι και ο πρώτος στόχος του εργοστασίου της επιχείρησης. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό που μου λέγεις από προηγουμένως, είχατε 70 άτομα συνολικά η εταιρεία. Αλλά ήταν και μέσα και το Διοικητικό Συμβούλιο που το βγάλαμε απ' έξω. Ναι, είχατε και το Διοικητικό Συμβούλιο και τώρα λέτε ότι θα έχετε 65 εργαζόμενους. 65 εργαζόμενους όλοι μαζί, εργαζόμενοι με στελέχη. Αυτή τη στιγμή πόσους έχετε? Αυτή τη στιγμή είναι το σωματείο, είναι πρωτοβουλία του σωματείου η όλη υπόθεση και αριθμεί 38 άτομα το σωματείο. Έχει πάρει απόφαση το σωματείο να το κάνει αυτό. Φυσικά θέλουν να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα και οι πρώην εργαζόμενοι μας έχουν προτείνει να εισχωρήσουν μέσα. Δεν μπορούμε βέβαια να τους βάλουμε σωματείο εφόσον δεν είναι τώρα εργαζόμενοι. Απλώς τους λέμε περιμένετε με το που θα γίνει ο συνεταιρισμός, γράφετε στον συνεταιρισμό και είστε κανονικά εργαζόμενοι. Μια και αναφέρεις ότι σκοπός είναι να έρθουν και άλλοι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, φυσικά, άνεργοι, οι οποίοι θα βρουν δουλειά μέσα στο εργοστάσιο. Αν φτάσει το 65 αριθμό, θα είναι ευχής έργο, που λες και εσύ. Άρα, η ερώτηση φυσιολογική μπορεί να σου κάνει κάποιος είναι η εξής. Προτείνεται και στα άλλα εργοστάσια που κλείνουν στους εργαζόμενους να καταλάβουν τα εργοστάσια τους και να προσπαθήσουν να τα λειτουργήσουν ήδη. Δηλαδή, το παράδειγμά σας το θεωρείτε ως ένα παράδειγμα που μπορεί να γενικευτεί και ως ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί η ανεργία? Θα ήταν εγωιστικό να πούμε ότι το δικό μας παράδειγμα είναι η Πανάγια και μόνο εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Εμείς αυτό που λέμε, καταρχήν δεν λέμε εμείς καταλάβει τα εργοστάσια. Τα εργοστάσια είναι κατελημένα ήδη. Γιατί όλα τα φοιτικά χρωστάνε στους εργαζόμενους. Όσοι έχουν πάρει χαμπάρι τι πρόκειται να γίνει, τα έχουν καταλάβει ήδη. Οι υπόλοιποι θα τα καταλάβουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Οπότε είναι κατελημένα. Τώρα το πώς θα προχωρήσει το κάθε εργοστάσιο, κάθε συνέλευση είναι δικό της θέμα. Εμείς βάζουμε έναν δρόμο. Κάνουμε προτάσεις, λέμε ότι εμείς προχωράμε έτσι. Η κάθε συνέλευση, ό,τι αποφασίσει, εμείς είμαστε μαζί της, ό,τι και να αποφασίσει, με τους συναδέρφους, σε όποιο εργοστάσιο και αν είναι. Φυσικά, σε ένα εργοστάσιο που θα αποφασίσει ότι αυτός είναι ο λογικός τρόπος λειτουργίας, εμείς θα είμαστε δίπλα της. Και ήδη έχουμε πάρει απόφαση στη συνέλευση να δημιουργήσουμε ένα ταμείο αλληλεγγύης για αυτόν τον σκοπό. Για από το βοήθεια, ας πούμε, από την προπαγάνδηση του εγχειρήματος μέχρι και την οικονομική βοήθεια, εφόσον λειτουργούμε εμείς και θέλει και ένα άλλο εργοστάσιο να μπει σε τέτοια λειτουργία. Η προηγούμενη ερώτηση μου πάντως είχε και μία διάθεση να γίνει συνήγορος του διαβόλου. Να ήθελα να σου πω το εξής. Ότι ζούμε στον καπιταλισμό. Στον καπιταλισμό οι επιχειρήσεις λειτουργούν με βάση το κέρδος και κάτω από μια ανταγωνιστική πίεση που τις εξαναγκάζει διαρκώς να απολύουν εργάτες, να εξυγχρονίζουν το παραγωγικό τους δυναμικό. Όλο αυτό βάζει μια πίεση και γι' αυτό ακριβώς αυτή η πίεση μεταφέρεται στην πλάτη των εργατών. Το ερώτημα λοιπόν που θα σας κάνω, θα σας πρέπει να σε έχουν κάνει και αρκετοί, είναι ότι πιστεύεις ότι εσύ μπορείς να αποτελέσεις μια νησίδα σε αυτό το σύστημα, να λειτουργείς δηλαδή με έναν τρόπο δημοκρατικό και ανθρώπινο σε έναν κόσμο που η πίεση όλων είναι ακριβώς να σε συνθλίβει οικονομικά, κοινωνικά? Κοιτάξτε, είναι στόχος αυτός το να μην λειτουργούμε έτσι. Uh-huh. Το ότι θα αναγκαστούμε, ίσως άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, το να είμαστε άλλη μια καπιταλιστική επιχείρηση, σίγουρα θα έχουμε χάσει. Uh-huh. Εμείς λέμε ποιος είναι ο στόχος μας. Φυσικά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και αυτή είναι υπεύθυνη για όλα. Uh-huh. Απλώς αυτό που έχω να πω, γιατί αναφερθήκατε στον καπιταλισμό, πρέπει να σας πω ότι ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή παραπέει. Uh-huh. Και η κεφαλαιοκρατία παραπέει. Και βλέπετε ότι οι κεφαλαιοκράτες αυτό που κάνουν παρατάνε την παραγωγή ή την πάνε σε άλλες χώρες και πολύ μακριά από εδώ. Εμείς λέμε εφόσον δεν μπορείτε εσείς, μπορούμε εμείς. Αυτό είναι το σύνθημά μας.
Εκεί πηγαίνει. Ότι δηλαδή, εφόσον παρατάτε την παραγωγή, κρατήστε τα λεφτά σας για να κάνετε το χρηματοπιστωτικό κομμάτι σας και να βγάζετε τα κέρδη σας, εμείς θα καταφέρουμε μέσα από την παραγωγή, μέσα από την παραγωγή το πλούτο, γιατί εκεί είναι ο πλούτος και όχι στα χρήματα που έχουν στις τράπεζες, να καταφέρουμε να ξανανορθώσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται εργατική τάξη. Τώρα, ο τρόπος που θα γίνει, σας είπα, για μας είναι αυτός, για άλλους εργαζόμενους μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή και να αποφασίσει μια συνέλευση, εθνικοποίηση, κρατικοποίηση, οτιδήποτε άλλο, εμείς δεν είμαστε εναντίον των εργαζομένων, απλώς εμείς έχουμε τη δικιά μας πρόταση. Ξεκάθαρα, και αυτά όλα θα κρυθούν. Ξέρετε, στο μέλλον, εκ του αποτελέσματος θα έρθει και η κρίση. Ναι, απλώς ήθελα να σου πω το εξής, ότι ιστορικά τα παραδείγματα ίσως να μην είναι και τόσο θετικά. Με ποια έννοια? Στην Αργεντινή, για παράδειγμα, υπήρξε ένα τεράστιο κίνημα καταλήψεων εργοστασίων και λειτουργίας τους κάτω από εργατικό έλεγχο, ιδιαίτερα την περίοδο 2001-2002. Αυτό βέβαια το κίνημα συνδέθηκε και με άλλα κομμάτια του λαϊκού κινήματος, συνδέθηκε με τα κινήματα γειτονιάς, συνδέθηκε με το κίνημα των ανέργων, των πικετέρων. Υπήρχε μια ολόκληρη λαϊκή κινητοποίηση, αν θέλεις, που στήριζε αυτές τις ιστορίες. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το πράγμα έχει καθίσει. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε στο 2013, δεν πρέπει περισσότεροι από 10.000 εργάτες να εμπλέκονται στην Αργεντινή γύρω από αυτή την ιστορία των αυτοδιαχειριζόμενων, ας πούμε, εργοστασίων. Άρα θέλω να μου πεις τη σκέψη σου πάνω σε αυτό το γενικότερο πρόβλημα. Πληροφορικά σας λέω ότι είναι πάνω από 50.000 αυτοί που εμπλέκονται. Γιατί εσείς... Αλλά εγώ έχω διαβάσει 10.000. Είναι σε οργανωμένα εργοστάσια. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια, ας πούμε, της εργαζόμενης τάξης που δεν τα λογαριάζουμε σε εργαζόμενοι και όμως αυτοί ζουν από αυτοχειριζόμενες ενώσεις, έτσι, ας πούμε. Για παράδειγμα, η ανακύκλωση των σκουπιδιών ανήκει αποκλειστικά σε αυτοδιαχειριζόμενο κομμάτι. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί είναι πολύ μεγάλο κομμάτι στην Αργεντινή αυτή. Και δεν τους λογαριάζουμε σε εργαζόμενο, αλλά αυτοί επιβιώνουν από εκεί. Πάντως και 50.000 δεν είναι μεγάλο το νούμερο. Ναι, όχι, είναι πολύ μικρό φυσικά. Και ούτε λέμε ότι στόχος είναι αυτός. Mm-hmm. Απλώς αυτό που θέλω να πω, ότι η Αργεντινή είχε φτάσει στον πάτο. Ναι. Εμείς είμαστε στο δρόμο για τον πάτο. Όταν φτάσουμε στον πάτο, λέμε ότι τότε θα υπάρξουν οι αντιδράσεις, η φυσιολογική αντίδραση της εργατικής της αγροτικής τάξης, βασικά, και της πρώην μεσαίας τάξης, στο να επιβιώσουν. Αυτό δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Mm-hmm. Για μας, μια εκτίμηση που έχουμε, είναι ότι θα αντιδράσουν, θα βγουν προς τα έξω και θα κάνουν πολύ περισσότερα από ό,τι γίναν στην Αργεντινή, γιατί οι άνθρωποι εκεί δεν είχαν κάτι πριν, το δημιούργησαν εκείνη τη στιγμή. Εμείς έχουμε μια μαγιά και τώρα υπάρχει το παράδειγμα της Αργεντινής. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα κι εμείς, οπότε καταλαβαίνετε θα υπάρχει μια περιπατημένη που θα μπορεί να βρει λύση ο περισσότερος κόσμος που θα βρεθεί. Γιατί για μας είναι σίγουρο ότι θα πάει εκεί. Προφανώς υπάρχει και το ζήτημα ότι παρόλο που είναι λίγα αυτά τα εργοστάσια που σε σχέση με το σύνολο στην Αργεντινή, εντούτοις δίνουν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα μιας διαφορετικής λειτουργίας έξω από την καπιταλιστική λογική. Δηλαδή το πιο γνωστό κατηλημένο εργοστάσιο είναι η κεραμοποιία Ζανών, η οποία από τη στιγμή που καταλήφθηκε από τους εργάτες έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας στο εργοστάσιο και όχι μόνο αυτό, κάτι που είναι πιο σημαντικό για τους εργαζόμενους, ενώ σε αυτή την βιομηχανία συνέβαινε ένα θανατηφόρο, τουλάχιστον ένα θανατηφόρο ατύχημα το μήνα, από τότε που το καταλάβαν οι εργάτες, δεν έχει συμβεί ούτε ένα θανατηφόρο ατύχημα. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Και είναι το φυσικό επόμενο στο να συμβεί. Γιατί εκεί πέρα, όταν το πάρει η εργατική τάξη και το δουλέψει κάτω από τη δική της διαχείριση, κάτω από τον εργατικό έλεγχο, δεν θα υπάρχει πίεση στο αφεντικό. Κάνει αυτό, κάνει το άλλο. Είναι απελευθερωμένη. Δουλεύει πιο ευχάριστα. Παράγει πολύ περισσότερα. Και φυσικά αυτά που παράγει δεν είναι αποκλειστικά για το κέρδος του αφεντικού. Mm-hmm. Είναι για να επιβιώσουν οι εργαζόμενοι και να έχουν, ας πούμε, το μεροκάματό τους, mm-hmm. ίσως και κάτι παραπάνω. Στη συνομιλία που έχουμε με την κεραμοποιία Ζανών, γιατί κάνουμε εκπομπές Skype και μιλάμε, ας πούμε, ανταλλάσσουμε εμπειρίες, εντάξει, κάνουμε μια συζήτηση, τέλος πάντων, βγήκαν πολλά συμπεράσματα. Mm-hmm. Και από εκεί παραδειγματιζόμαστε σε ένα κομμάτι, γιατί πρέπει να σας πω ότι διαβάζαμε τα φυλάδια τους. Και είδαμε ότι παρόλο που έχουμε μια απόσταση τεράστια, έχουμε ακριβώς τον ίδιο τρόπο σκέψης. Mm. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι το κεφάλαιο είναι ίδιο παντού, σας πληροφορώ ότι και η εργατική τάξη δεν αλλάζει. Είναι ολόιδια παντού. Ίδιος τρόπος σκέψης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Απλώς αυτό που θέλουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε εργατική τάξη, να εγγραφούμε σαν εργατική τάξη και παράλληλα να προσπαθήσουμε να πάρουμε στα χέρια μας αυτό που λέγεται πλούτος, αυτό που λέγεται εξουσία της εργατικής τάξης.
Με δεδομένο ότι από την κυβέρνηση προφανώς δεν περιμένετε καμία βοήθεια. Μέχρι τώρα, στην προσπάθειά σας, ποια ήταν η ανταπόκριση της ελληνικής κοινωνίας? Πού βρήκατε στηρίγματα, αν βρήκατε και πού τα βρήκατε? Βρήκαμε πολλά στηρίγματα. Αρχή έγινε από τον Ιούνιο του 2012. Κοντά ένα χρόνο δηλαδή από τότε που κλείσαμε. Γιατί παλεύαμε να βρούμε μέσα στα συνδικάτα, στη γραφειοκρατία, παλεύαμε να βρούμε μέσα στα πολιτικά γραφεία και δεν βρήκαμε ανταπόκριση. Εκεί πέρα, μέσα σε μια προσπάθεια στο να επιβιώσουν οι εργαζόμενοι, γιατί βλέπαμε ότι ήταν και εποχή που αυτοκτονούσαν ένας μετά τον άλλον, και επειδή φοβηθήκαμε ότι μήπως έχουμε κι εμείς κανένα τέτοιο γεγονός, ξανοιχτήκαμε στον κόσμο απροκάλυπτα. Δηλαδή, είπαμε, πεινάμε, βοηθήστε μας. Με λίγο θράσος και θάρρος παραπάνω. Εκεί είδαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτό που λέγαμε εμείς, που είχαμε σαν ιδέα, το είχαν ήδη λογαριάσει στο μυαλό τους. Είχαν βάλει κάποια πράγματα, είχαν βάλει κάποιο πλαίσιο. Και βρήκαμε τη βοήθεια στο να προχωρήσουμε. Βοήθεια υλική και ηθική, που είναι το βασικότερο. Και έτσι δεθήκαμε, δέθηκε η Επιτροπή, έγινε μια Επιτροπή Ελληνικής Αρχής από τη Θεσσαλονίκη, προχώρησε σε όλες τις πόλεις σχεδόν της Ελλάδος και μας καλούν ακόμα σε όποιες επέμειναν, και στο εξωτερικό, για να δημιουργηθούν και εκεί επιτροπές αλληλεγγύης. Δηλαδή έχετε βρει στήριξη και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό, ναι. Για πες μας λίγο για αυτήν την ιστορία. Πρέπει να σας πω ότι πήγαμε στην Αυστρία, ας πούμε. Αύριο ταξιδεύουμε για το Βέλγιο. Στα τέλος του μηνός είναι η Γερμανία, Ιταλία, σε αρχές του Αλνού, Σερβία. Και έρχονται, κάναν, ας πούμε, συμπαράσταση τέτοιο. Έκαναν πορεία συμπαράσταση στην Ουάσιγκτον, εργαζόμενοι εκεί. Για εσάς. Για εμάς, ναι. Και πήγαν στην ελληνική πρεσβεία, στην ευρωπαϊκή, στον Δονουτού και παραπονηθήκαν, ας πούμε, για το δικό μας θέμα. Καταλαβαίνετε ότι παίρνει κάποιες διαστάσεις τεράστιες. Έχουν υπογράψει προσωπικότητες, ας πούμε, όπως ο Ναόμι Κλάιν, ξέρω εγώ. Ο Μπρένταν, που είναι της Ενεργατικής Τράπεζας της Αργεντινής. Αυτές οι προσωπικότητες έχουν υπογράψει υπέρ μας. Καταλαβαίνετε ότι αποκτάει ένα διεθνές δίκτυο που αυτό βοηθάει και πιέζει παράλληλα την κυβέρνηση που δεν έχει αποδειχθεί πράγματα να τα κάνει αποδεκτά. Θέλω να πω απλώς, πέρα από το ηθικό μέρος της συμπαράστασης, τι υλική συμπαράσταση έχετε βρει, ας πούμε? Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ανάγκης της σύντησής μας έρχεται από την αλληλεγγύη. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σάλιο. Και αυτό που έρχεται. Άρα, δηλαδή, η αλληλέγγυα, στι διάφορε αλληλέγγυε, οργανώσει. Ναι, ναι, κουβαλάνε αρκετά τρόφιμα. Πρέπει να σα πω ότι έχουμε κάνει και αποθήκη όλα τα τρόφιμα που έρχονται. Ναι, τόσο. Ναι, έχουμε ένα ολόκληρο διαμέρισμα μέσα στο εργοστάσιο που εκεί υπάρχουν τα τρόφιμα. Όποιο έχει κάτι ανάγκη, φυσικά θα πρέπει να το πάρει. Μοιράζονται ισότιμο όσο μπορούμε. Κάποιοι που έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη, φυσικά παίρνουν κάτι παραπάνω. Ή κάποιο που νομίζει ότι δεν τα έχει ανάγκη, τα αφήνει για κάποιον άλλον. Οπότε έχουμε καταφέρει τουλάχιστον να επιβιώνουμε από μεριά σύντησης. Φυσικά παίρνουμε και κάποια αυτοί που συμμετέχουν, γιατί το έχουμε αφήσει λίγο λάσκα, να το πω. Όσοι μπορούν να βγουν ένα μεροκάματο έξω, πηγαίνουν να το κάνουν και ξανάρχονται, ας πούμε. Δεν πιέζουμε να είναι όλοι παρόντες, αλλά όσοι έρχονται παίρνουν ένα πολύ μικρό ποσό ώστε να βγάλουν τις ανάγκες τους. Άρα έχετε βρει υποστήριξη και από τα δίκτυα αλληλεγγύης και από την ελληνική κοινωνία και από ό,τι μαθαίνω εδώ πέρα και εκτός ελληνικής κοινωνίας, και είστε ευχαριστημένοι από αυτό, δηλαδή το επίπεδο αλληλεγγύης. Αν δεν υπήρχε η αλληλεγγύη όπως υπάρχει, αμφιβάλλω αν ήμασταν εδώ που είμαστε. Πρέπει να το πούμε, ναι, γιατί στα τελευταία εκεί που κάναμε το άνοιγμα, όπως σας είπα, είχαμε απελπιστεί όλοι ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και ήμασταν έτοιμοι να τα παρατήσουμε ίσως. Αλλά από εκεί και πέρα πήραμε. Δόθηκε όθηση, ας πούμε, και τρέχει με χιλιόμετρα τώρα. Πέρα από τα κινήματα αλληλεγγύης, αγγελίες, που ανέφερες, έχετε έρθει σε επαφή και με άλλες αντίστοιχες προσπάθειες κατά ξενοστέρια και λειτουργίας προστασίων σε άλλες χώρες? Και ειδικότερα με την Αργεντινή, ας πούμε, που είναι η πιο γνωστό, ας πούμε. Έχουμε συνέχεια επαφή, ριζανών, τακτική επαφή. Είχαμε επαφή. Το εργαστήριο κεραμοποιίας που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Έχουμε επαφή με πολλά εργοστάσια. Έχουμε επαφή με τη Σερβία. Πρώην δεν είναι αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο. Μάλλον είναι αυτοδιαχειριζόμενο, αλλά είναι σε κατάσταση πτώχευσης. Δεν καταφέρει και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το ξαναλειτουργήσει εφόσον κάποια χρέη
φύγουν από το βάρος κάποια χρέη που είχαν δημιουργήσει έτσι και αλλιώς οι προηγούμενοι. Mm-hmm. Απλώς οι άνθρωποι αποδέχτηκαν τα χρέη των προηγούμενων και δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Στη Σερβία και θα πάμε μετά τις 17 Μάη, θα ανεβούμε και εκεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και διεθνή δίκτυο, υπάρχει φυσικά και ελληνικό δίκτυο. Γιατί πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν εργοστάσια mm-hmm. που, όπως η ΣΕΚΑΠ, ας πούμε, παρόλο που αγοράστηκε, εμείς λέμε ότι δεν θα μπορείς να κρατήσεις πολύ. Σε κάποια στιγμή αυτός που την αγόρασε ή θα παρατήσει, γιατί σας είπα προηγουμένως πως το σκεφτόμαστε εμείς ότι ο καπιταλιστής δεν πρόκειται να κρατήσει την παραγωγή, αλλά παρόλα αυτά οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει και αυτός θα αναγκαστεί να παρατήσει την παραγωγή και να τα αφήσει στους εργαζόμενους. Εκεί οι εργαζόμενοι, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, είναι αποφασισμένοι να την πάρουν στα χέρια τους, εφόσον δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο μαζί με τους παραγωγούς, όπως είναι και οι ανάλογοι οι Δοδόνοι στα Γιάννενα, όπως ξέρετε. Εκεί λέμε ότι θα γίνει το ίδιο πράγμα. Υπάρχει και μια εταιρεία εδώ στη Χαλκίδα και λέγεται Βιομέκ, έχει παρόμοιο όνομα, που κατασκευάζει ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Που οι εργαζόμενοι κατελημένων το εργοστάσιο προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα δεν έχω ακριβή εικόνα. Άρα βρίσκεται σε μια διαδικασία συζήτησης, ενός δικτύου και εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Φυσικά, φυσικά. Γιατί εμπειρίες πρέπει να ανταλλάσσονται. Υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο κάποιο συντονιστικό όλων αυτών των πραγμάτων, σε διεθνές επίπεδο? Υπάρχει μια οργάνωση συνεργατικών επιχειρήσεων που δεν συντονίζει, δεν μπορούμε να πούμε ότι συντονίζει όλα τα τα εγχειρήματα, απλά έχει μια πιο ουσιαστική συμμετοχή στη Μόντραγκον στην Ισπανία. Ναι. Και μπορεί να δώσει ιδέες, έχουμε επαφή δηλαδή συνέχεια, και μας δίνει ιδέες για το πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από κάποιους κοπέδους που υπάρχουν και να μην πέσουμε στα βράχια. Έχει κάποια εμπειρία στο ζήτημα αυτό. Δίνει εμπειρία δηλαδή. Εμπειρία, φυσικά. Τεχνογνωσία θα λέγαμε. Φυσικά θα γίνει και συνάντηση τώρα που θα πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί εκεί εδρεύει και θα συζητήσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Επειδή το εγχείρημά σας, κατά την άποψή μου, αγγίζει την ουσία της αριστεράς, τη δυνατότητα μιας αυτοδιευθυνόμενης κοινωνίας με θεσμούς άμεσης δημοκρατίας, θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η στάση της αριστεράς στο εγχείρημά σας. Από ό,τι φαίνεται, δεν αγγίζει όλη την αριστερά. Α, ναι. Και κάποια αριστερά είναι ίσως πιο αριστερά, ίσως είναι λίγο αλλού στο θέμα που λέμε εμείς. Εμείς δεν ξέρουμε αν είναι αριστερά ή αν είναι κέντρο ή αν είναι δεξιά. Εμείς ξέρουμε ότι η εργατική τάξη έχει ένα σκοπό και αυτό προσπαθεί να κάνει. Ο Κουκουέ έχει πάρει θέση, έχει τη συγκεκριμένη πολιτική του. Το είπε καθαρά από την αρχή, όταν μπήκαμε με στα γραφεία του Κουκουέ και είπαμε τι θέλουμε να κάνουμε. Είπε ότι το Κουκουέ δεν είναι δίπλα σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι η φιλοσοφία του, δεν είναι ο τρόπος που σκέφτεται, δεν είναι ο τρόπος που θα πολιτευτεί αύριο μεθαύριο. Άρα δεν βοηθάει κιόλας στο κομμάτι αυτό. Δεν λέω ότι δεν βοηθάει περισσότερο όταν έχουμε ανάγκη. Ξέρω. Λέω για το κομμάτι του να δουλέψουμε εμείς στο εργοστάσιο. Και με ποια λογική δεν σας υποστηρίζει? Με τη λογική ότι δεν θα πετύχει, είναι σίγουρο ότι θα πετύχει και ότι αυτό που να γίνει, να γίνει η λαϊκή οικονομία και μετά να περάσουν σε δεύτερες καταστάσεις. Από ποιες πολιτικές δυνάμεις δηλαδή έχετε βρει στήριξη στην αριστερά? Κοιτάξτε. Σας έχει επισκεφθεί ο Τσίπρας, από ό,τι ξέρω. Γι' αυτό. Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ τρέχει πολύ για το ζήτημα, τρέχει πολύ εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Τρέχει δετασία, πάρα πολύ. Αυτό λες. Δεν μιλάω μόνο για την Δασία, μιλάω για όλη την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Για όλη σχεδόν. Mm-hmm. Τρέχουν δυνάμεις, τρέχουν και οι πράσινοι, μπορώ να πω. Έχουν κάνει κινήσεις στο να. Για παράδειγμα, τώρα στις Βρυξέλλες είμαστε προς πράσινους καλεσμένοι. Προσπαθούν να κάνουν όλοι κάτι προς αυτό το. Προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του Lefta.gr για την καλοσύνη που είχες να μας παραγωγήσεις σε μια συνέντευξη. Σα ευχαριστούμε και εμείς για το ενδιαφέρον που δείξατε, για το τι τραβάνε κάποιοι εργαζόμενοι μακριά από εσάς. Να είσαι καλά, Μάκη. Να είσαι καλά.